Αλλά καλά να πάθω. Θα κάτω τώρα να διαβάσω. Μου έχω επανάληψη όλο το βιβλίο. Αν έχεις το Θεό δηλαδή, όλο το βιβλίο. Το μάθαμε στο Βυζάντιο, το ξέρω. Ήτανε που ήτανε τότες μωρέ, πριν χιλιά χρόνια. Σακωνότανε ο Πάπας με το δικό μας τον ιερόνυμο. Και του λέγε ο δικός σου, μην το τραβάς πολύ, παπά, γιατί μια μπούφλα σε έχω. Και του λέγε μετά άλλες, μπα, μωρ, τι μας λες, δεν με νοιάζει, δεν σε θέλω. Και του λέγε ο δικός, α, έτσι είσαι. Και το τράβαμα, και το τράβαμα, και το σκίσαμε. Το κάνω λάβο, για το εξυχνάσαμε. Άσε γράφουμε ιστορία. Μας έχει βάλει τρολοκαμπέρα όλο το βιβλίο επανάληψη. Άρα και εσύ διαβάζω. Αμέ. Με πισίνες, κόλπα, τακούζια και τέτοια. Στο Ντουμπάι! Για
έμειναν οι δικοί μας να χτυπάνε τα μάτια. Και μετά ήρθε το χρέος και η κρίση. Και δεν είχαμε λεφτά καν να ξεπληρώσουμε τους δάνειους. Και μας άραξε πιο πολύ ο χειμώνας. Άσε, τώρα που τα θυμάμαι. Και σαν να μην έφαναν όλα αυτά, έγινε και πραξικόπημα. Και ο Παπαδόπουλος πήρε με τη βία την εξουσία, υποβοηθούμενος από τον ελληνικό στρατό. Και θες να μου πεις ότι όλο αυτό το ψέμα μου πες τώρα, θες να το πιστέψω. Γιατί δεν έγινε έτσι. Πω πω πανάσχεται, ρε, μετά δεν ήταν η ηρωική έξοδος του Μεσολογίου. Και στο Παπαδόπουλος και το πραξικόπημα. Οι μεσολογίτες τα πήρανε που στον άρθρο 16, στο νέο σύνταγμα, λέγε να γίνει τα πανεπιστήμια ιδιωτικά. Και γίνει ανέσιο φωνάζει για κακό ιστορίες. Ανέρεση! Ήταν τότε που φλάκωσαν οι γεννήτσες με τα λαχρυγόνα και έγινε ο κακός χαμός στο κέντρο. Μισή ο καπηγαρέα, μισή ώρα το έκανε. Αλλά έχει πανεπιστήμιο, ρε, το μεσολόγιο. Ναι, καλή, έχει δύο καλλιέργειες. Και τα πολλοκοπική. Και θα γινόταν σε πολλοκοπική ιδιωτική. Εν τι σου λέω τόση ώρα. Κόμιτσι, αργή και τρεις αργή. Άντρας αυτός ο παλιοτελευταίος, αλλή ο Πασάς, που μας είχε μπασταχωθεί και δεν έλεγε να κουνήσει τον τιτανό μέγεστο τεράστιο πισινό τα βοράκια. Καλά τώρα, αυτός της ενόχλησε, δεν πήρεσε για κανένα. Πώς τη με ελόχλησε. Η λύπη των Ιωαννίνων, ξέρεις τι πραγματικά είναι. Όχι. Είναι το αποτύπωμα του πισινού του. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις ότι το νησάκι. Το που είναι τι είναι το... Άννα κίτσα. Καλά φορά τα κίτσα. Πάντως, έχω να πω πως η Επανάσταση του 21 ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή, τόση ώρα που μιλάμε και δεν είπαμε ούτε τα μισά. Κοίτα, μπορεί να τα κάναν όλα έτσι όπως τα κάναν. Αλλά και εγώ νιώθω έτσι κάπως όταν τα σκέφτομαι. Κι εγώ έτσι μωρέ νιώθω κάπως. Όταν τα σκέφτομαι όμως νιώθω μέσα μου περήφανος. Δεν βαριέσαι ρε Γιάννη, ας πάμε κι εμείς μια φορά διάβαση. Αφού τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν πάει στο καλό Θανάση. Πάμε να πιούμε, να γιορτάσουμε τη ελευθεριά μας. Καλά δημιουργήσατε. Άντε. Πάμε να πιούμε να γιορτάσουμε τη ελευθεριά μας. Α, πάμε να φύγουμε και δώσουμε ελευθερία. Ναι, τη ελευθερία! Δεν είναι τη μόνα μου, ρε, γι' αυτό μιλάς για ελευθερία.